Σε αναβρασμό βρίσκονται οι καταστηματάρχες, εστίασης και αναψυχής στην Πάτρα και ειδικότερα εκείνοι που δραστηριοποιούνται στο Ρείο. Αιτία, το έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας, το οποίο εστάλει στο Δήμο Πατρέων και ζητά να κλείσει ο οδό Ποσειδώνος γιατί καταλαμβάνει τμήμα του Αιγιαλού. Το έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας με το οποίο αποβάλλεται ο Δήμος από έκταση 8.236 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή από ολόκληρο τον παραλιακό δρόμο της Ποσειδώνος στο Ρείο, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Ζητείται επί της ουσίας να καταργηθεί ο παραλιακός δρόμος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι παραλιακοί δρόμοι στις περιοχές του Ψαθόπυργου, Αγίου Βασιλείου Ρίου Καστελοκάμπου, Μονοδενδρίου και Βραχνεϊκών. Ένας από τους πρώτους συλλόγους που αντέδρασαν άμεσα ήταν ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Πάτρας, καθώς εκατοντάδες μέλη του δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο για μας, τους καταστηματάρχες και τους χιλιάδες εργαζόμενους που έχουμε, γιατί φανταστείτε σε μια ακτογραμμή από τα Βραχνέικα μέχρι τον Ψαθόπυργο δραστηριοποιούνται περίπου 200 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ένα μέσο όρο 8 με 12 εργαζόμενους η καθεμία και μιλάμε για κάποιες χιλιάδες οικογένειες. Αν πάρουμε το σενάριο ότι αύριο το πρωί κλείσει η Ποσειδώνος και μετά κλείσει και το Μονοδέντη και τα Βραχνέικα και το Ακταίο και ο Ψαθόπυργος, κάποιοι επιχειρηματίες θα καταστραφούν και θα φύγουν την επόμενη μέρα από εκεί και κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Καλούμαστε να απαντήσουμε στον παραλογισμό. Δεν υπάρχει απάντηση. Ο δρόμος είναι δρόμος ή αιγιαλός. Το ελληνικό κράτος φτιάχνει ένα δρόμο, το ελληνικό κράτος έρχεται μετά και σου λέει: Όχι, δεν είναι δρόμος αυτό που βλέπεις, είναι αιγιαλός. Ας αποφασίσουν τι είναι επιτέλους και ας έρθουν να μας πούνε. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν στην Ελλάδα. Χωρίς να ξέρεις ούτε βασικά αν είναι δρόμος ή αιγιαλός. Μάλιστα, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποίησαν σύσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Την Παρασκευή το πρωί έχει καθοριστεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και να αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις όχι μόνο των καταστηματαρχών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το πρόβλημα βασικά είναι πολύ μεγαλύτερα κοινωνικό, ευρέως κοινωνικό, διότι. Εκεί, σε αυτές τις περιοχές που η κτηματική λέει ότι είναι γυαλός, με τις ευλογίες του κράτους εδώ και δεκαετίες, περίπου 60 χρόνια, με αεροφωτογραφίες του 1945, φτιάχτηκαν μετά δρόμοι πάνω στους γυαλούς για να εξυπηρετηθούν οι τοπικές κοινωνίες. Φτιάχτηκαν σπίτια, επιχειρήσεις, σχολεία, δημόσια ιδρύματα, ξενοδοχεία. Και κάποια στιγμή μπορεί να έχει την κτηματική τώρα και λέει ότι κλείσε τους δρόμους διότι είναι γυαλός. Και λέμε εμείς τώρα. Άσχετα με την οικονομική καταστροφή που θα πάθουμε εμείς, όσον αφορά το κοινωνικό αποτύπωμα και πρόβλημα, πώς θα εξυπηρετηθούν τα παιδάκια πάνω στο σχολείο το πρωί, οι εργαζόμενοι πάνω στο σχολείο στη δουλειά τους το πρωί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο έκτακτο πρόβλημα υγείας και πρέπει να μπει ένα ασθενοφόρο, διότι δεν υπάρχει πρόσβαση από αλλού παρά μόνο από την παραλιακή οδό στην κάθε περιοχή. Αυτό, αν εφαρμοστεί, καταλαβαίνει κανείς τι θα συμβεί για τους δεκάδες καταστηματάρχες και το προσωπικό που απασχολούν. Τα μέλη του συλλόγου αναφέρουν πως είναι συνεχή τα εμπόδια που μπαίνουν από την κτηματική υπηρεσία και κατά διαστήματα δημιουργούν αναστάτωση στους επιχειρηματίες.